ακούτε την εκπομπή «Μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ελευθέριος Νικολάου, φοιτητής Πολυτεχνείου Κρήτης. Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές του σταθμού μας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή των μεγάλων εορτών της Εκκλησίας μας. Στην σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στους Αγίους, τους οποίους η Εκκλησία μας γιορτάζει, τις τρεις αυτές ημέρες, από σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου έως και την τελευταία μέρα του αυτού μηνός, 31 Οκτωβρίου. Ξεκινώντας λοιπόν από την σημερινή ημέρα, μνήμη της Αγίας Ουσιομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας. Η Αγία Ουσιομάρτης Αναστασία έζησε κατά την εποχή των αυτοκρατόρων Δεκίου, Γάλλου και Βαλεριανού και επί ηγεμονίας Πρόβου. Ήταν Ρωμαία στην καταγωγή. Από νεαρή ηλικία ασπάστηκε τη μοναστική ζωή και εγκαταβίωσε σε κάποιο μοναστήρι. Μία ημέρα λοιπόν όρμησαν στο μοναστήρι εκείνο φανατικοί ειδωλολάτρες. Συνέλαβαν την οσία και την οδήγησαν στον ηγεμόνα Πρόβο. Εκείνη δε, χωρίς να δηλιάσει καθόλου, διακήρυξε με παρησία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Από τη διακήρυξη όμως αυτή της Αναστασίας, ο τύραννος εξοργίστηκε πάρα πολύ. Και με προσταγή του οι δήμοι την υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Συγκεκριμένα, πρώτα-πρώτα τη ράπησαν στο πρόσωπο προς εξευτελισμό. Έπειτα την ξάπλωσαν σε αναμένους άνθρακες, ενώ παράλληλα τη μαστίγωναν με ράβδους. Ακολούθως, αφού την κρέμασαν από ένα ξύλο, τη συμπίεσαν το σώμα με μάγκανα. Την κατατρύπησαν με τις αιχμές βελών και την κατεξέσχισαν με σιδερένια νύχια. Κατόπιν της έκοψαν τους μαστούς και της ξερίζωσαν τα νύχια. Μετά της έκοψαν τα χέρια και τα πόδια. Εν συνεχεία της έκοψαν τη γλώσσα και της ξερίζωσαν τα δόντια. Τελικά την αποκεφάλισαν. Έτσι λοιπόν η Αγία Οσιομάρτης Αναστασία ετελειώθη και κοσμήθηκε από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.
τούτη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αβραμίου και Μαρίας της Ανεψιάς αυτού. Ο Όσιος Αβράμιος ήταν τέκνο χριστιανών γονέων, οι οποίοι και τον νύμφευσαν παράν τη θέλησή του. Ο Όσιος όμως είχε τον βαθύ πόθο να αφιερωθεί ψυχήτα και σώματι στον Κύριο. Έτσι λοιπόν άφησε τα πάντα και αναχωρήσας κρυφά από την οικία του, πήγε σε έναν ήσυχο τόπο. Εκεί βρήκε ένα μικρό κελί, κλείστηκε μέσα σε αυτό και ζούσε αυστηρότατη ασκητική ζωή, μεταρχόμενος κάθε είδος σκληραγωγίας. Μετά από 10 χρόνια χειροτονήθηκε ιερέας. Ο Αβράμιος είχε έναν αδελφό κατά σάρκα, ο οποίος πέθανε και άφησε ορφανό ένα κοριτσάκι, μόλις 9 ετών, ονόματι Μαρία. Το κοριτσάκι αυτό το πήρε υπό την κυδαιμονία του ο Όσιος. Έτσι κατασκεύασε έναν οικίσκο κοντά στο κελί του και το εγκατέστησε εκεί, παρέχοντάς του τα απαραίτητα για τη ζωή του υλικά αγαθά και προπαντός διδάσκοντάς το την οδόν του Κυρίου. Και πράγματι η Μαρία, δια των συμβουλών και νουθεσιών του θείου της, προόδευσε στη σύνεση και στην αρετή. Όμως κατά το 20ο έτος της ηλικίας της, από διαβολική συνεργία, έπεσε σε σαρκικό παράπτωμα και τελικά κατάντησε να γίνει πόρνη και να διαμένει σε ένα πανδοχείο μαζί με άλλες ετεριζόμενες γυναίκες. Τότε ο θείος της, ο Όσιος Αβράμιος, αφού φόρεσε στρατιωτική στολή και ανέβηκε σε ένα άλογο, έτρεξε και την άρπαξε από τον οίκο της απολίας και την επανέφερε στον τόπο της διαμονής της, στον οικίσκο που βρισκόταν κοντά στο κελί του. Εκείνη δε, μετά την επάνωδό της, έδειξε τόσο πολύ μεγάλη και έμπρακτη μετάνοια, ώστε ύστερα από λίγο χρονικό διάστημα, με τη χάρη του Θεού, επιτελούσε μεγάλα θαύματα. Ο Όσιος Αβράμιος εξεδίμησε προς Κύριον στις 29 Οκτωβρίου. Ύστερα δε από λίγα χρόνια εξεδίμησε προς Κύριον και η Μαρία η ανιψιά του. Αυτή η μέρα, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Άνης, της μετονομαστήσεις Εφημιανός. Τι αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Μελιτινής. Η Αγία Μάρτης Μελιτινή κατηγορήθηκε ως χριστιανή και οδηγηθήσα στον τοπικό άρχοντα, ομολόγησε με παρησία την πίστη της στο Χριστό. Εκείνος τότε εξοργίστηκε και με προσταγή του, οι στρατιώτες της φρουράς του χτύπησαν βάναυσα την Αγία στο πρόσωπο. Εν συνεχεία τη γύμνωσαν προς εξευτελισμό και την οδήγησαν στο δικαστήριο. Έτσι δε γυμνή όπως ήταν η Μάρτης, την ανέκριναν επί πολλές ώρες. Αλλά η ηρωίδα της πίστεως και στην κατάσταση που βρισκόταν, χλέβαζε τον άρχοντα και τα είδωλα που αυτός λάτρευε. Μετά από ανάκριση, η Αγία Μάρτης υποβλήθηκε σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια. Όμως παρόλα αυτά, διατηρήθηκε απολύτως αυλαβής. Τελικά οι δήμοι την αποκεφάλισαν δια ξύφους. Έτσι λοιπόν η Αγία Μάρτης Μελιτινή ετελειώθηκε και έλαβε από τον Κύριο τον άφθαρθο στέφανο του μαρτυρίου. Θεός ισχυρός, εξουσίας της άρχων ειρήνης, ότι με θυμών ο Θεός. Τι αυτή η μέρα η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κυρίλου, Μίνη και Μινέου, του Αγίου Σάββα του Στρατιλάτου, του Αγίου και Νέου Ιερομάρτυρος Αθανασίου
και του νέου οσιομάρτυρος Τιμοθέου του Εσφιγμενίτου. Και τώρα, αγαπητοί μας ακροατές, θα ακούσουμε το απολυτίκιο της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας. Ασκήσει εκλάψασα ως περπαρθένος εμνή, αθλήσε ως έμαση την της αγνίας τολήν, εν Θεός εφήνιξας. Όθεν Αναστασία, ως Οσία και Μάρτης, αρήτη αμάτων, απαστράπτης το κόσμο, πρεσβεύουσα το σωτήρι υπέρ των ψυχών ημών. Την αυριανή ημέρα, 5η 30 Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας των Αυταδέλφων. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ζηνόβιος και Ζηνοβία ήταν αδέλφια και τέκνα γονέων ευσεβών. Έζησαν και άθλησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ο Ζηνόβιος συνελήφθη ως χριστιανός και οδηγήθηκε στον άρχοντα του τόπου. Κατά την ώρα δε που ο άρχοντας τον ανέκρινε, παρουσιάστηκε αυτόκλητη εκεί και η αδελφή του Ζηνοβία και δήλωσε με παρησία ότι είναι και αυτοί χριστιανοί. Ο άρχοντας εξοργίστηκε και πρόσταξε τους δημίους να υποβάλουν τους Αγίους σε βασανιστήρια. Εκείνοι τους παρέλαβαν αμέσως και αφού τους έδιραν πρώτα, ανηλαιώς, τους έριξαν εν συνεχεία σε λέβητα γεμάτο με πίσα, κοχλαστή. Οι Άγιοι όμως διατηρήθηκαν απολύτως αυλαβείς. Τότε οι δήμοι τους αποκεφάλισαν διαξήφους. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Ζηνόβιος και Ζηνοβία ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανιφόροι στην Βασιλεία των Ουρανών. Τη αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μαρκιανού, επισκόπου Σιρακουσών, μαθητού του Αγίου Αποστόλου Πέτρου. Ο Άγιος Ιερομάρτης Μαρκιανός χειροτονήθηκε επίσκοπος τον Απόστολο Πέτρο και απεστάλλει στις Σιρακούσες της Σικελίας. Εκεί ο Άγιος δια της προσευχής του κατέστρεψε τους ναούς των ειδώλων. Και δεν έκαμε μόνο αυτό, αλλά συνεχώς επιτελούσε και διάφορα άλλα παράδοξα σημεία και θαύματα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στα πλήθη των ειδωλολατρών και έτσι πάρα πολλοί δια του Αγίου οδηγήθηκαν στην αληθινή θεογνωσία και έγιναν Ιοί Φωτός. Όμως την παρησία του Αγίου δεν μπορούσαν να την υποφέρουν οι φθονεροί και χριστοκτόνοι Ιουδαίοι και τον θανάτισαν με βίαιο τρόπο. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης Μαρκιανός ετελειώθη και κοσμήθηκε από τον Κύριο με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Υπότιτλοι AUTHORWAVE
τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου, Κρονίωνος, Ιουλιανού, Μακαρίου και Εταίρων Δεκατριών. Οι Άγιοι Μάρτυρες Αλέξανδρος, Κρονίων, Ιουλιανός και Μακάριος, καθώς επίσης και άλλοι 13 άθλησαν στην Αλεξάνδρεια κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Δεκίου. Πρώτος προσήχθη στον άρχοντα του τόπου ο Αλέξανδρος, ο οποίος και διακήρυξε με παρησία ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Ο άρχοντας εξοργίστηκε από την διακήρυξη αυτή του Αγίου και πρόσταξε να υποβληθεί σε βασανιστήρια. Αμέσως τον παρέλαβαν οι Δήμοι, και αφού τον ανέβασαν σε μία γκαμίλα, γιατί λόγω ποδαλγίας δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος, τον περιέφεραν στους κεντρικούς δρόμους της πόλεως και τον διαπόμπευσαν. Ταυτόχρονα μάλιστα επιβίβασαν σε γκαμίλα και τον Άγιο Κρονίωνα και τον διαπόμπευσαν και αυτόν μαζί με τον Αλέξανδρο. Κατόπιν τους κρέμασαν και τους δύο και τους μαστίγωσαν με βούνερα. Τελικά έχησαν πάνω τους ζεματιστό ασβέστη και έτσι οι Άγιοι παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Κύριο. Ο Ιουλιανός και ο Μακάριος υπέστησαν πολλά βασανιστήρια και τελικά αποκεφαλίστηκαν δια ξύφους. Οι έτεροι 13 Άγιοι Μάρτυρες υπέστησαν διάφορα βασανιστήρια. Άλλοι καταξεσχίστηκαν με αιχμηρά όργανα, άλλοι κάηκαν και άλλοι αποκεφαλίστηκαν. Έτσι λοιπόν έμειναν όλοι τους πιστοί στον Κύριο μέχρι θανάτου και ανήλθαν στεφανιφόροι στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ευτροπίας. Η Αγία Μάρτης Ευτροπία κατηγορήθηκε στον ηγεμόνα Απελιανό ότι ήταν χριστιανή και ότι σύχναζε στις φυλακές και περιποιούνταν τους φυλακισμένους χριστιανούς. Προσαχθήσα δε στον ηγεμόνα, ομολόγησε με παρησία ότι πιστεύει στον Χριστό και ότι πράγματι προσφέρει ό,τι μπορεί για την ανακούφιση των φυλακισμένων χριστιανών. Ο τύραννος, εξοργιστής από το γεγονός αυτό, υπέβαλε την Αγία σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα λοιπόν την κρέμασαν και της κατέκαυσαν το σώμα με αναμένους δαυλούς. Όμως η Αγία Μάρτης θεωρούσε τη φλόγα ως νερό. Διαβεβαίωνε μάλιστα τους πάντες ότι έβλεπε έναν φοβερό άνδρα, ο οποίος την κατέψυχε και την δρόσιζε. Τον άνδρα δε αυτόν τον έβλεπαν και οι στρατιώτες. Μετά ταύτα η Αγία υποβλήθηκε και σε άλλα πολύ σκληρότερα βασανιστήρια. Μέσα δε σε αυτά τα βασανιστήρια παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αστερίου, Κλαβδίου, Νέωνος και της αδελφής αυτών Νεονίλης.
τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Τερτίου, Μάρκου, Ιούστου και Αρτεμά. Οι Άγιοι Απόστολοι Τέρτιος, Μάρκος, Ιούστος και Αρτεμάς είναι από τον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του Κυρίου, δηλαδή από τους Εβδομήκοντα, και ήταν φωτισμένοι στην πίστη προς το Θεό. Ο Τέρτιος έγινε δεύτερος επίσκοπος Ικονίου μετά τον Σωσίπατρο, του οποίου και αναπλήρωσε την έλλειψη. Ανακαίνισε δια του Αγίου Βαπτίσματος τους υπόλοιπους απίστους και υπήρξε εξαίσιος θαυματουργός. Έγραψε δε καθυπαγόρευση του Αποστόλου Παύλου και την προς Ρωμαίους επιστολή. Κύριον δε των Θεών ημών αυτόν αγιάσομεν και αυτός έστε ημίν φόβος. Ο Μάρκος ήταν ανιψιός του Αποστόλου Βαρνάβα, τέκνο του αδελφού αυτού. Τον Μάρκο τον αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Έγινε επίσκοπος Απολωνιάδος και με το κήρυγμα της αληθείας εξολόθρευσε τα σεβάσματα των ειδώλων. Ο Ιούστος, ονομαζόμενος και Ιησούς, έγινε επίσκοπος Ελευθερουπόλεως και με το κήρυγμα του Ευαγγελίου προσέλκυσε όλους τους κατοίκους της περιοχής στην πίστη του Χριστού. Τέλος, ο Αρτεμάς έγινε επίσκοπος στα λίστρα της Μικράς Ασίας και ως δόκιμος υπηρέτης του Χριστού διέλυσε κάθε πλάνη και μηχανή των δαιμόνων. Λοιπόν, οι Άγιοι αυτοί Απόστολοι, αφού αγωνίστηκαν για την αλήθεια και αντιμετώπισαν πολλούς και μεγάλους πειρασμούς, παρέδωσαν εν ειρήνη το πνεύμα τους στον Κύριο. Τι αυτή η μέρα η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κλεόπα και του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Και τώρα, αγαπητοί μας ακροατές, θα ακούσουμε το απολυτίκιο των Αγίων Μαρτύρων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας των Αυταδέλφων. Ο Θεός, ως τι αυταδέλφοι ομονοούντες καλώς, Ζηνοβίε δόξε και Ζηνοβία σεμνή, συμφωνώς αθλήσατε. Όθεν και των στεφάνων των αυθάρτων τυχόντες δόξισα καταλήτου ηξιώθητε άμα εγκλάμποντες της εν κόσμο χαρινία. Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Στάχιος, Απελού, Αμπλίου, Ουρβανού, Ναρκίσου και Αριστοβούλου. Ο Άγιος Απόστολος Στάχης χειροτονήθηκε από τον Απόστολο Ανδρέα, επίσκοπος Βυζαντίου. Έκτισε εκκλησία στην Αργυρούπολη. Εκεί συναθρίζονταν τα πλήθη των χριστιανών και άκουγαν τα κηρύγματά του. Κήρυξε δε εκεί τον λόγο του Ευαγγελίου επί 16 έτη και αφού διαπείμανε θεοφιλός το πίμνιο που του εμπιστεύτηκε ο Θεός, εκοιμήθη εν ειρήνη. Ο Απελής έγινε επίσκοπος Ηρακλίας και οδήγησε πολλούς στην πίστη του Χριστού. Και έλαβε το μακάριο τέλος.
Οι Άγιοι Απόστολοι Αμπλίας και Ουρβανός χειροτονήθηκαν και αυτοί επίσκοποι από τον Απόστολο Ανδρέα. Ο Αμπλίας χειροτονήθηκε επίσκοπος Οδυσσουπόλεος, ο δε Ουρβανός Μακεδονίας. Οι Άγιοι αυτοί Απόστολοι κήρυταν στα πλήθη των ανθρώπων την πίστη στο Χριστό και καθερούσαν, γκρέμιζαν δηλαδή τα είδωλα. Για το λόγο αυτό του συνέλαβαν οι Ιουδαίοι και οι ειδωλολάτρες και τους θανάτωσαν με βασανιστήρια. Έτσι παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Κύριο και έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου. Ο Άγιος Απόστολος Νάρκησος χειροτονήθηκε επίσκοπος και κήρυτε με παρησία στα πλήθη του λαού το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το γεγονός αυτό δυσαρέστησε πολλούς ειδωλολάτρες, οι οποίοι και τον συνέλαβαν και υποβάλλοντάς τον σε διάφορα βασανιστήρια, τον θανάτωσαν. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Απόστολος Νάρκησος ετελειώθηκε, κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Ο Άγιος Απόστολος Αριστόβουλος χειροτονήθηκε και αυτός επίσκοπος, ποιμένοντας δε το λογικό πείμνιο που του εμπιστεύτηκε ο Θεός και κηρύττοντας στους πάντες την πίστη στο Χριστό. Έλαβε για τους κόπους του το μισθό που του άξιζε, την αιώνια μακαριότητα. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος επιμάχου του Αιγυπτίου. Ο Άγιος Μάρτης επίμαχος καταγόταν από την πόλη Πιλούσιο της Αιγύπτου. Ήταν πολύ ωραίος στην όψη και κατοικούσε σε μια αγρικία. Λοιπόν, κατά τους χρόνους που ζούσε ο Άγιος Επίμαχος, ο ηγεμόνας της Αλεξανδρίας Απελιανός, καταδίωκε τους χριστιανούς και τους υπέβαλε σε διάφορα βασανιστήρια. Τότε λοιπόν ο Άγιος κατηγορήθηκε στον ηγεμόνα ως χριστιανός και συνελήφθη. Όταν δε ο Απελιανός τον πρόσταξε να θυσιάσει στους θεούς, εκείνος όρμησε στο βωμό και άρχισε να τον καταστρέφει. Παρά αυτά όμως, τον άρπαξαν οι στρατιώτες με προσταγή του τυράννου και τον υπέβαλαν σε βασανιστήρια. Συγκεκριμένα, αφού τον κρέμασαν από ένα ξύλο, του καταξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια και εν συνεχεία του συνέτριψαν με πέτρες τα οστά. Κατά την ώρα δε που οι δήμοι καταξέσχισαν τις σάρκες του Αγίου Μάρτυρος και συνέτριβαν τα οστά του, έγινε ένα μέγιστο θαύμα. Μια γυναίκα, τυφλή από το ένα μάτι, η οποία κατά τύχην βρισκόταν εκεί, κοίταζε με συμπόνια τον βασανιζόμενο μάρτυρα. Τότε λοιπόν ένα κομμάτι που αποσπάστηκε από τις ξεσχισμένες σάρκες της και πετάχτηκε στον αέρα, έσταξε μια σταγόνα αίματος στο τυφλό μάτι εκείνης της γυναίκας. Και ότου θαύματος, η σταγόνα αυτή στερεοποιήθηκε και έγινε φως, το οποίο φώτισε τον τυφλό οφθαλμό και της αποκατέστησε την οπτική δύναμη. Με τα ταύτα, ο Άγιος Μάρτης Επίμαχος ετελειώθη διαξήφους και ανήλθε στεφανιφόρος στην καλή πόλη του ουρανού. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών Ιακώβου, επισκόπου Μυγδονίας, ενός των 310 και 8 Αγίων Πατέρων των Εννικαία. Τι αυτή η μέρα διήγησης Θεοδωρήτου Επισκόπου, περιβίου και αθλήσεως ομολογητού τεινός ανωνύμου. Τι αυτή η μέρα η Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Αγίου Νικολάου του Ενχείο, μαρτυρήσαντος, εν έτη 1754. Και τώρα αγαπητοί μας ακροατές, θα ακούσουμε το Απολυτίκιο των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Στάχιος, Απελού, Αμπλίου, Ουρβανού, Ναρκίσου και Αριστοβούλου. Την κιθάρα του πνεύματος την εξαχορδών, την μελωδίσα σαν κόσμο τα συμπερνούν δωρεάς ως εκφάντορας Χριστού. Και αριστών βουλωνών.
Αυτή ήταν λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, η εκπομπή των μεγάλων εορτών της Εκκλησίας μας για αυτή την εβδομάδα. Μετά των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου που εορτάσαμε εχθές και πάντων των Αγίων των βίων των οποίων διαβάσαμε σήμερα, να είμαστε καλά και μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τετάρτη, που θα αναγνώσουμε πρώτα ο Θεός και τους βίους των Αγίων Αναργύρων και άλλων Αγίων των πρώτων ημερών του μηνός Νοεμβρίου. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα. Χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ελευθέριος Νικολάου, φοιτητής Πολυτεχνείου Κρήτης.